χαμόγελο έσβησε. Η κωμωδία βάφτηκε μαύρη. Και όσο ζω και είμαι καλά στην υγεία μου και στο μυαλό μου κυρίως, θα είμαι στο χώρο. Η εθνική στάρ για πρώτη φορά δεν έφερε το γέλιο. Λύγησε μπροστά στον καρκίνο και φέρε θλίψη και απέραντο κενό στον καλλιτεχνικό γίγνεσθε του τόπου. Πέταξε για τον παράδεισο για να κάνει και εκεί αυτό που αγάπησε πιο πολύ. Να παίξει θέατρο μαζί με άλλους σπουδαίους ηθοποιούς. Έμαθα επίραν του στάδανα. Πού εν τούτα ρε Κυριάκο, πού εν τούτα. Η Δωρακακουρά του ξεχώρισε σε τόσα πολλά. Πληθωρική προσωπικότητα, πράος χαρακτήρας, σπουδαίη ηθοποιός με ήθος. Με ένα χαμόγελο χαραγμένο στο πρόσωπό της, έλαμπε από μακριά. Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1942. Ήξερε από νωρίς τον επαγγελματικό δρόμο που θα ακολουθούσε. Το άστρο της έλαμψε από την ηλικία των 15 ετών, όταν μετήχε στο θίασο των Ηνωμένων Καλλιτεχνών. Για να πασίνει ο παπάς πασίς, έφε πασά φατζή. Ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές της σπουδές στην Αθήνα, ενώ παράλληλα παρακολουθούσε μαθήματα της δραματικής σχολής του Οδείου Αθηνών. Με την επιστροφή της στην Κύπρο, συμμετείχε σε παραστάσεις του ΟΘΑΚ και ακολούθως ξεκίνησε να συνεργάζεται με διάφορους θειάσους. Στα 22 της έγινε η πρώτη γυναίκα θειασάρχης και η πρώτη γυναίκα που τύπωσε δικά της αυτόγραφα. Ήταν ένας υπηρέτης, μια κυρία της θεάτρου, επαγγελματία. Ήταν η κυρία του θεάτρου που δεν μοιάζονταν μόνο για το παρόν. Όταν πηγαίναμε με τα πλακάτ έξω από το προεδρικό, επί καιρό του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού. Μάλιστα. Για να κατοχυρωθεί το επάγγελμα του ηθοποιού και για να μας ευχαριστεί λίγος φόρος από το δημοτικό φόρο. Για μένα ήταν δασκάλα, ήταν μάνα, ένας άνθρωπος πολύ δίπλα μου. Ήξερε τα πάντα για μένα, με συμβούλευε πάντα. Η Δωρακακουράτου κατέγραψε χιλιόμετρα πορεία στο θέατρο και την τηλεόραση, αριθμώντας μεγάλες επιτυχίες και συνεργασίες που άφησαν εποχή. Ό,τι θέλω να λαλού, ζάμα αφού τόσο κόφτει ο νουστούς. Ήταν πραγματικά πέρα από επαγγελματίες, όπως ήταν όλοι οι παλιοί, που ποτέ δεν αργούσανε, ήταν πάντα διαβασμένοι, ήταν πάντα πρόθυμοι να ακούσουν το σκηνοθέτη. Η Δώρα ήταν ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, πρώτα απ' όλα πάρα πολύ περήφανος, πολύ κομψός, πολύ άνθρωπος ο οποίος πρόσεχε να μην σε τσαλακώσει. Το τελευταίο διάστημα είχε επιλέξει να ζήσει τον δικό της Γολγοθά μακριά από όλους, έχοντας μόνο στο πλευρό της τις αγαπημένες της αδελφές και ελάχιστα αγαπημένα πρόσωπα. Η Δωρακακουράτου, όσο σιωπηλά και αθόρυβα ζούσε τα τελευταία χρόνια, έτσι αθόρυβα επέλεξε να φύγει για το μεγάλο ταξίδι.